καλή εμφάνιση της εθνικής μας ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Πολωνία είχε σκορπίσει ενθουσιασμό στις τάξεις των Ελληνών φιλάθλων για το χθεσινό μάτς με την Τσεχία. Έξω από το γήπεδο, ο ρεπόρτερ Τσίλι έκανε διαγωνισμό πρόβλεψης του σκορ με έπαθλο μπύρες. Κυριάκος, κέρδισες μέρα. Γυαλίζω πάντα. Πολλοί φίλοι πραγματοποίησαν ταξίδια αστραπή για να βρεθούν στο πλευρό της Ελλάδας, όπως ο τραγουδιστής Χρήστος Χολίδης που άφησε για λίγο την αγκαλιά της όμορφης ντούκισσας για τα γαλανόλευκα μάτια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου. Ήρθα και εγώ να δω το παιχνίδι, να στηρίξω την ομάδα και είμαι εδώ παρόν. Όποτε μπορώ, τρέχω. Εγώ ήρθα να το σηκώσουμε, δεν είναι. Ο Γρηγόρης Μπάγκας συνέλαβε τον γνωστό τραγουδιστή στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας, παρέα με τον φίλο του ποδοσφαιριστή Χρήστο Μελίση. Όλες οι γυναίκες αυτή τη στιγμή θέλουν να σε χτυπήσουν. Εμένα. Θέλω να σου πω γιατί. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εκτός Ελλάδος. Μπορείς τη δούκησα και είσαι εσύ στη θέση. Το έχουμε ξανακάνει. Το ξέρεις. Δούκησα, είναι σε καλά χέρια. Γρηγόρης. Ο τραγουδιστής έμεινε τελικά με την εμπειρία και τη φανέλα του Γιάννη Μανιά στα χέρια, αφού η παρουσία του δεν ήταν γούρικη και η Ελλάδα ιτήθηκε από την Τσεχία με 2-1. Γούρι δεν έφεραν και τα βουντού του Γρηγόρη Μπάγκα στους δρόμους της Βαρσοβίας, που τρέλανε τους Πολωνούς στις ιαχές του γκολ, προκειμένου να φέρει τύχη στην εθνική και να πετύχει πολλά γκολ. Τα γκολ τα πέτυχαν τελικά οι Τσέχοι, αλλά οι Έλληνες φίλαθλοι δεν έχασαν τον ενθουσιασμό τους και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον αγώνα με τη Ρωσία. Στο γήπεδο βρέθηκε και η μητέρα του Γιώργου Καραγκούνη, η οποία παρακολούθησε τον αγώνα μαζί με τον Χριστό Βαζέχα και τον γιο του Αρκάδιο. Οι Έλληνες φίλαθλοι πήραν θέση και για τις πολιτικές εξελίξεις, φορώντας μπλούζες που έγραφαν πως αυτό είναι το τελευταίο τους ταξίδι πριν τον Τσίπρα. Σαμαράς. Το φοβάσαι, τι πάρε. Το άδες. 2-0, το άδες. Το μυαλό όλων βρίσκεται πλέον στο μάτς του Σοβάτου με τη Ρωσία. Ο Γρηγόρης Μπάγκας προκάλεσε σε ποδοσφαιρική μονομαχία Ρώσους φιλάθλους και τους έπεισε να φωνάζουν εν χορό ότι η εθνική τους θα χάσει. Θα χάσουμε. Έτσι, μπράβο, το ξέρεις, αγόρι μου. Είσαι μαγικό.